τέταρτη σε δύο χρόνια σύνοδο κορυφής μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Ο μηχανισμός που καθιερώσαμε μετουσιώνει καθημερινά σε έργα το κοινό μας. Το κοινό μας όραμα για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην έφλεκτη περιοχή μας. Γι' αυτό και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι το τριμερές πλαίσιο συνεργασίας έχει σημαντική γεωπολιτική αξία, η οποία έχει ήδη αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδα. Εκφράζω την βεβαιότητα πως η συνεργασία μας είναι πια σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά τη συλλογική πρόθεση των αμοιβαίων συμφερόντων των χωρών μας. Και αυτό γιατί καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο διεθνές αλλά και πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο εδράζεται σε στέρεες δημοκρατικές αρχές και αξίες των τριών χωρών, παρέχοντας μας έτσι την δυνατότητα να δημιουργήσουμε γέφυρες επικοινωνίας όχι μεταξύ μόνο των κυβερνήσεων αλλά και των λαών μας. Από αυτή την προσέγγιση μας απορρέει και ο τίτλος της θεματικής αυτής συνόδου κορυφής, που συνοψίζεται στο «Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων». Φίλοι Πρωθυπουργοί, κυρίες και κύριοι, η απόδειξη της πολυθεματικής συνεργασίας των δράσεων μας αποτελεί και η σημερινή υπογραφή μεταξύ των χωρών μας των μνημονίων συναντήληψης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, της διαστημικής τεχνολογίας και των δορυφόρων, της συμφωνίας για αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρήπανσης, όπως και του μνημονίου συναντήληψης των βιομηχανικών επιμελητηρίων των τριών χωρών. Πέραν των πιο πάνω, στην παρούσα σύνοδο συμφωνήσαμε στην αποκοινού υλοποίηση νέων έργων και προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στους τομείς της διασυνδεσιμότητας και των επικοινωνιών, της καινοτομίας, της υγείας, της ενέργειας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ψηφιακής διπλωματίας, της άμυνας και της καταπολέμησης, βεβαίως, της τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά στον τομέα της ενέργειας, η πρόθεση του αγωγού EastMed αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της συνεργασίας μας. Επαναβεβαιώσαμε την δέσμευσή μας για να εργαστούμε με αποφασιστικότητα, με στόχο την υπογραφή σχετικής διακρατικής συμφωνίας το 2018. Το έργο αυτό δημιουργεί ένα απαράμιλο δίκτυο κοινών συμφερόντων και πασιφανές στρατηγικό όφελος τόσο για τις χώρες μας όσο και ευρύτερα, καθώς η υλοποίηση του θα συμβάλλει έμπρακτα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις τεχνικές μελέτες κατασκευής του έργου. Συζητήσαμε πέραν τούτων και το άλλο σημαντικότατο έργο κοινής ωφέλειας που έχει επίσης την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, γνωστού και ως Eurasia Interconnector, όπου αναγνωρίζοντας το όφελος του στην αναβάθμιση του ρόλου των χωρών μας στον τομέα τούτο, επιβεβαιώσαμε την προσήλωσή μας στα επόμενα βήματα προκειμένου να προωθηθεί επιτυχώς. Στον τομέα των επικοινωνιών δώσαμε έμφαση στην επέκταση της ανάπτυξης δικτύων υψηλών ταχυτήτων, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η υιοθέτηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και ανάπτυξη των ευρωζωνικών υπηρεσιών μέσα σε μια ψηφιακή οικονομία. Σημειώσαμε με ευαρέσκεια την προτινόμενη διασύνδεση των τριών χωρών μέσω οπτικής ίνας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Eurasia Interconnector. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την υφιστάμενη δυναμική της οικονομικής μας συνεργασίας, συμφωνήσαμε στην ενίσχυση των επιχειρηματικών μας συμπράξεων μέσω της κοινής ανάπτυξης νεοφυών εταιριών και υπηρεσιών startups στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού. Είναι αυτονόητο το όφελος
τόσο για τις οικονομίες όσο και για τους πολίτες μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Κυπριακό δεν μπορούσε ή και το πρόβλημα που το Ισραήλ αντιμετωπίζει δεν μπορούσε παρά να αποτελέσει μέρος της ημερήσιας διάταξης. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους δύο φίλους πρωθυπουργούς εκτενώς για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προεκτικές επανέναρξεις των διαπραγματεύσεων. Αυτό που τόνισα στους συνομιλητές μου είναι την ετοιμότητα της πλευράς μας ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί εκ νέου σε ένα νέο διάλογο από εκεί που είχε τερματιστεί τον Ιούλιο του 2017 στο Κραν Μοντανά, νοουμένου ότι κοινώς είναι ο στόχος να μετεξελιχθεί η Κύπρος σε ένα φυσιολογικό κράτος, όπως περιέγραψε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ένα πραγματικά ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων, ξένες εγγύσεις και στρατεύματα. Την ίδια στιγμή υπογράμμισα πως προκειμένου ο διάλογος να είναι δημιουργικός και παραγωγικός, θα πρέπει η Τουρκία να απέχει από τις όποιες προκλητικές ενέργειες η παραβίαση ή παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τους δύο πρωθυπουργούς, τους δύο φίλους πρωθυπουργούς, για ακόμη μια φορά και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού και του ιδίου προσωπικά για τις συνεπείς αλλά και σταθερές θέσεις αρχής που επιδεικνύεται για την επιδιωκόμενη λύση πάντα στην βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την αλληλεγγύη και που επιδεικνύεται σε σχέση με τις τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε σχέση με το Μεσανατολικό, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της δημιουργίας ενός επικοδομητικού κλίματος που θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης αλλά και δίκαιης λύσης, η οποία θα αναγνωρίζει και θα διασφαλίζει την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή θα προβλέπει την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα, επαναλάβαμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια που υποσκάπτει ή απειλεί το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ είναι και αδιανόητη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ταυτόχρονα, τονίσαμε απερίφραστα ως ανεπίτρεπτη και απολύτως κατακριτέα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Μικρή υπόνοια αντισημιτικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, με τον φίλο Αλέξη, μεταφέραμε στον φίλο Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν την στήριξή μας στην υποδιαμόρφωση αμερικάνικη προσπάθεια προς την κατεύθυνση επανέναρξης του διαλόγου, τονίζοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο του κουαρτέτου, όπως και τη συμβολή της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου. Ανταλλάξαμε την ίδια ώρα απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως η έφλεκτη κατάσταση στη Συρία, που καθημερινά δεικνύει ότι η ευρύτερη περιοχή μας εξακολουθεί δυστυχώς να βρίσκεται σε μια κατάσταση ρευστότητας και αβεβαιότητας. Ταυτόχρονα, με τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, υπογραμμίσαμε τη δέσμευσή μας για συνέχιση των προσπαθειών μας για ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο επικοδομητικό και συνεπή, που θα αντανακλά αλλά και θα αναγνωρίζει την κεφαλαιώδη σημασία της σχέσης αυτής, ιδιαίτερα εν όψη των προβλημάτων που ταλανίζουν την Ένωση αλλά και την γείτονα περιοχή. Είχαμε την ευκαιρία την ίδια ώρα να συγχαρούμε τον φίλο Πρωθυπουργό του Ισραήλ για τη φετινή ιστορική 70η επέτειο ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ, αλλά και να ευχηθούμε την συνέχιση κάτω από συνθήκες ασφάλειας της προόδου και προκοπής του Ισραηλινού, φίλου Ισραηλινού λαού. Φίλοι Πρωθυπουργοί, κυρίες και κύριοι, είμαι πεπισμένος ότι η Σύνοδος μας σήμερα ήταν καθόλου επιτυχής όσον αφορά στην εδραίωση των στόχων που θέσαμε. Πρωτίστως όμως, θεωρώ ότι η πολυδιάστατη τριμερής μας εταιρικότητα έχει εγκαθιδρύσει ένα εξαίρετο κώδικα συμπεριφοράς
Και αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα στρατηγικού πλεονεκτήματος. Είναι για μένα αυτονόητο ότι η συμμετοχή κάθε χώρας που συμμερίζεται το ίδιο όραμα ενισχύει πρακτικά τη σύμπραξη μας και πολλαπλασιάζει τη συγκριτική αξία του αλλοεγχειρήματος. Δεν κρύβω άλλωστε ότι αυτή ακριβώς είναι και όλων μας ενώ των τριών η επιδίωξη. Η σύγκληση όπως και η διεύρυνση του ευρύτερου δικτύου τριμερών συνεργασιών που έχουμε καλλιεργήσει με χώρες στις περιοχές, εξέλιξη που θα επιφέρει την ενίσχυση της στρατηγικής αξίας των συλλογικών μας δράσεων. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και προσήλωση προς αυτόν τον στόχο. Φίλοι Μπέντζαμιν, φίλοι Αλέξη, σας ευχαριστώ θερμά για την προσωπική δέσμευση και καθοριστική σας συμβολή στο κοινό μας εγχείρημα και σας καλωσορίζω για ακόμα μια φορά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νίκο, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να δώσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια της μητέρας σας. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι υπ' αυτές τις συνθήκες διατηρήσατε την ημερομηνία σταθερή και προσκαλέσατε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και εμένα σε αυτή την ετήσια συνάντηση. Είναι μια σημαντική παράδοση και θα σας πω γιατί. Πριν από λίγα χρόνια, λιγότερο από δύο χρόνια πριν νομίζω, είχαμε μια πυρκαγιά στο όρος Καρμέλ, στη δασική περιοχή του Καρμέλ. Η πυρκαγιά σχεδόν ξεκίνησε να κατακαίει τη Χάιφα. Η Χάιφα είναι μια από τις τρεις μεγαλύτερες μας πόλεις. Η φωτιά σταμάτησε χάρη στους Έλληνες πυροσβέστες, στα πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία ήρθαν εκεί και είχαν δυναμικότητα και χωρητικότητα από τα δικά μας πυροσβεστικά αεροσκάφη. Δεν είχαμε όταν εμείς είχαμε πρώτη δασική πυρκαγιά πριν από πολλά χρόνια. Και ήταν, νομίζω, στην Κύπρο που τηλεφώνησα πρώτη φορά και μετά στην Ελλάδα και από τότε. Λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας είχαμε ανάγκη για άλλα αεροπλάνα και έτσι ανταποκριθήκαμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Χτες, τι έγινε χτες, ένας αστυνομικός στην Κύπρο τραυματίστηκε σοβαρά, νομίζω τον πυροβόλησαν και χρειάστηκε επίγουσα φροντίδα. Μεταφέρθηκε στο Ισραήλ και τώρα προσπαθούν γιατί να του σώσουν τη ζωή. Αυτά είναι απλά παραδείγματα, κάτι το οποίο είναι πολύ αληθινό, πολύ πραγματικό. Χτίζουμε, οικοδομούν με μια εξαιρετική συμμαχία, μια συμμαχία για το καλό μεταξύ των τριών δημοκρατιών μας. Θα μπορούσα να μιλήσω σήμερα για τους τρεις εισαγωγούς που εσείς, κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα, τον ενεργειακό αγωγό, τον αγωγό EastMed, είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, όχι μόνο για εμάς, τις χώρες μας, αλλά και για την Ευρώπη, που από την ώρα που θα διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές, ο αγωγός, το καλώδιο, ηλεκτρική διασύνδεση. Θέλουμε να χτίσουμε τώρα, να οικοδομήσουμε διαφορετικά τμήματα, να κατασκευάσουμε όλο το δίκτυο από το Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης τον αγωγό που θα έχει οπτικές ίνες και θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια διαδρομή, την ίδια όδευση και αυτό φυσικά θα μας δώσει τεράστιο πλεονέκτημα, ίσως τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τα οποία θα έχουμε στην πληροφορία και την καινοτομία και τις τεχνολογίες αυτές οι οποίες αναπτύσσονται συνεχώς. Αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος αγωγός. Είναι ο αγωγός του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα τέταρτο του εκατομμυρίου Ισραηλινών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που έρχονται στις υπέροχες χώρες σας, οι αριθμοί αυξάνονται. Κάθε φορά που συναντώμαστε, αυξάνονται οι αριθμοί. Τώρα ο πληθυσμός του Ισραήλ, αντιλαμβάνεται, είναι 8 εκατομμύρια, όχι ακόμα 9. Μιλάμε για το 10%. Ένα στους 10 Ισραηλινούς επισκέπτονται την Κύπρο την Ελλάδα κάθε χρόνο. Αυτό το οποίο θέλω είναι να ανταποκριθείτε κι εσείς. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Θέλω να ανταποδώσετε κι εσείς, αλλά θέλω να ξέρετε πόσο ευπρόσδεκτοι είστε και ακριβώς γιατί συζητάμε όλες αυτές τις ανησυχίες και όλα αυτά τα θέματα, σε όλους αυτούς τους τομείς, καλύψαμε τα πάντα και ενέργεια και ασφάλεια, έκτακτες ανάγκες, τεχνολογίες, υψηλές τεχνολογίες, τόσα άλλα.
ο ουρανός είναι το όριό μας, το κατόφλι μας. Και πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις δεν είναι μόνο παραγωγικές, αλλά είναι και πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Γιατί θα πρέπει να κοιτάμε πριν από λίγα χρόνια πριν, και είναι σχεδόν ασύλληπτο το γεγονός ότι οι χώρες μας δεν είχαν αυτήν την θερμή και ζεστή και άμεση επαφή. Και με πάρα πολλούς τρόπους ήμασταν απομονωμένοι ένας από τον άλλο. Αυτό είναι απίστευτο. Είμαστε τρεις δημοκρατίες. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε κοινά συμφέροντα, και έχουμε κοινά συμφέροντα ακριβώς γιατί έχουμε κοινές αξίες. Είμαστε δεσμευμένοι στο ίδιο όραμα, το όραμα του πώς θα πρέπει να είναι οι κοινωνίες μας, πώς θα πρέπει να είναι οργανωμένες, πώς θα πρέπει η φιλία μας να καλλιεργηθεί, πώς η πολυφωνία μας θα πρέπει να προστατευτεί. Και πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από κοινού από ότι μεμονωμένα. Το ξέρω ότι μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από κοινού και στην πραγματικότητα κάνουμε ακριβώς αυτό. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, πριν από ένα λεπτό, ότι είναι ασύλληπτο ότι οποιοδήποτε θα αμφισβητούσε το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να υπάρχει. Υπάρχει ένα κράτος όμως που το κάνει, και αυτό δυστυχώς είναι το καθεστώς της Τεχεράνης. Ξεκάθαρα και ανοιχτά, κάθε μέρα, κάνει έκκληση για την καταστροφή μας, τον αφανισμό του κράτους του Ισραήλ από το πρόσωπο της γης, και έχει μια άνευ προηγουμένου επιθετικότητα εναντίον μας, όχι μόνο εναντίον, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στην περιοχή, και έχει ένα τρομοκρατικό δίκτυο το οποίο εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Τώρα προσπαθεί να τοποθετήσει πάρα πολύ επικίνδυνα όπλα στη Συρία, στο έδαφος της Συρίας, για να χρησιμοποιηθούν ακριβώς για αυτό το σκοπό, για την καταστροφή μας. Και πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να αποτρέψουμε αυτήν την ιρανική επιθετικότητα. Αν φτάσουν στη Μεσόγειο, θα θελήσουν να εγκαθιδρύσουν στρατιωτικές ναυτικές βάσεις στη Μεσόγειο για ιρανικά υποβρύχια, και αυτό είναι μια απτή απειλή εναντίον όλων μας. Και πολεμικά πλοία και υποβρύχια, και πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουν τις κακόβουλες προθέσεις του Ιράν, και πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα, και αυτό είναι πραγματικά η κοινή μας άμυνα. Και θέλω γι' αυτό το λόγο για μία ακόμα φορά να δράξω την ευκαιρία και να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας, για τη φιλία σας, και να πω πόσο χαρούμενοι είμαστε που έχουμε αυτή την ευκαιρία να δράξουμε το μέλλον από κοινού. Συνήθως έχουμε ένα ρητό το οποίο λέει: την επόμενη χρονιά θα βρεθούμε στην Ιερουσαλήμ. Θέλω να το τροποποιήσω όμως και να πω: την επόμενη χρονιά να βρεθούμε στην Μπερσέβα. Είναι η πρωτεύουσα της ερήμου Νεγκεύ, που γίνεται όλο και περισσότερο απομακρύνεται από την έννοια της ερήμου. Θέλουμε να καταστεί η πρωτεύουσα της κυβερνοασφάλειας μας, και ευελπιστώ το 2018 να σας δω στο Ισραήλ, στην Μπερσέβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εισαγωγικά τον Νίκο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη φιλοξενία, και να του εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον χαμό της μητέρας του. Μια δύσκολη μέρα για αυτόν. Παρ' όλα αυτά, σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια συνάντηση που έχει γίνει θεσμός. Είναι η τέταρτη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η δεύτερη που λαμβάνει η χώρα εδώ στη Λευκοσία, και νομίζω πλέον ότι παίρνει σάρκα και οστά μια στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις τρεις χώρες. Με ρωτούσε το πρωί ο Μπέντζαμιν αν είναι πιο κοντά το Τελ Αβίβ από τη Λευκοσία ή η Αθήνα από τη Λευκοσία, και μάλλον είναι το Τελ Αβίβ από τη Λευκοσία πιο κοντά. Είμαστε τρεις χώρες που μας βρέχουν τα ίδια νερά, η Μεσόγειος θάλασσα. Θέλουμε η Μεσόγειος θάλασσα να είναι μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και όχι εντάσεων. Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευημερία, τη σταθερότητα, τη συνεργασία. Λύσουμε την ευημερία, τη σταθερότητα, τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μας, αλλά και στις γειτονικές χώρες και τους γειτονικούς λαούς της περιοχής. Η συνάντησή μας αυτή εδώ στη Λευκοσία, πρέπει να το πω, είχε ως κύριο θέμα αυτό που αφορά
μια εμβληματική, ένα εμβληματικό θα έλεγα project, ενεργειακό, και είναι ο αγωγός EastMed. Και βεβαίως και ένα δεύτερο project παράλληλα, το λεγόμενο Eurasia Interconnector, ηλεκτρική διασύνδεση. Ο EastMed θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη, την Κρήτη και ακολούθως την Κεντρική Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη, και το καλώδιο ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα το καλώδιο το ηλεκτρικό είναι σε μια κατασκευή που θα μπορεί να έχει και τις λεγόμενες οπτικές ίνες. Άρα μιλάμε για ένα κορυφαίο έργο διασυνδεσιμότητας ανάμεσα στις τρεις χώρες. Στην πραγματικότητα όμως μιλάμε για τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς δρόμους του μέλλοντος για την ευρύτερη περιοχή και για την Ευρώπη, που συμβάλλουν καθοριστικά και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που αποτελεί βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έργο, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ενεργειακό έργο. Είναι ένα έργο ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας. Και υπ' αυτή την έννοια, το γεγονός ότι σήμερα νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσαμε μάλλον να υπογράψουμε τη διακρατική συμφωνία το συντομότερο δυνατό εντός του 2018, αυτό και μόνο χαρακτηρίζει ως τη σημερινή συνάντηση ως εξόχως επικοδομητική. Επιπλέον, συμφωνήσαμε για τις ενεργειακές υποδομές που θα συνδέουν το Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου. Συνομιλήσαμε για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που παρουσιάζει επίσης σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας, έναν τομέα στον οποίο σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε στην επόμενη περίοδο, διότι επίσης είναι ένας κρίσιμος τομέας που αφορά το μέλλον. Ενώ σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική μας συνεργασία, υπογράψαμε συμφωνία για το υποπεριφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από υδρογονάνθρακες. Συζητήσαμε δε εκτενώς για την οικονομία, τη συνεργασία μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία που έχει και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών ενώσεων επιμελητηρίων των χωρών μας. Θα συμφωνήσω όμως απόλυτα με αυτό που είπε ο Μπένταμιν, ότι πέραν των αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας είναι και η αγωγή που συνδέουν τους ανθρώπους, τους λαούς μας, τους πολιτισμούς μας. Ο τουρισμός πράγματι είναι κάτι που αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις χώρες μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που δεκάδες χιλιάδες, κοντά στο μισό εκατομμύριο τουρίστες από το Ισραήλ επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό ρεκόρ. Η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα και μια χώρα που κανείς μπορεί να αισθάνεται σαν το σπίτι του, και ιδίως οι φίλοι μας οι Ισραηλίτες που επισκέπτονται συχνά. Πριν από λίγους μήνες είχα την ευκαιρία να υποδεχτώ τον πρόεδρο του Ισραήλ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου μάλιστα εγκαινιάσαμε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αποτελεί επίσης ένα κοινό συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στους λαούς μας, διότι υπάρχει και μια κοινή ιστορία, κοινές ιστορικές ρίζες. Βεβαίως η συνάντησή μας έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε και στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, που επηρεάζουν άμεσα και τις τρεις χώρες.
Είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, εξέφρασα την σταθερή πεποίθηση της Ελλάδας ότι οι προσπάθειες για την επανέναρξη άμεσων και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη βιώσιμης λύσης δύο κρατών που θα διασφαλίζει συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους είναι αναγκαία. Εξέφρασα δε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αδιαφυσβήτητα ένα κρίσιμο ρόλο στις διαπραγματεύσεις θα συμβάλλουν με ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτοντας, ελπίζω το συντομότερο δυνατό, και ένα συγκεκριμένο σχέδιο επίλυσης, ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Συνεχάριν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και εγώ για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και βεβαίως είχαμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε διεξοδικά τις εξελίξεις που αφορούν και την περιοχή της Συρίας η οποία ταλανίζεται από μια μακρόχρονη σύγκρουση με πολύ μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και βεβαίως με την καταστροφή αυτής της χώρας και τη συνεπακόλουθη αύξηση των προσφυγικών ροών, συνέπειες τις οποίες η Ελλάδα έχει υποστεί άμεσα καθότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών ροών. Στόχος μας λοιπόν οφείλει να είναι να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να επιτευχθεί μόνιμη εκεχηρία που να θέτει τις βάσεις για συμφιλίωση και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να επιστρέψουν οι πρόσφυγες το συντομότερο δυνατό στις χώρες τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συζητάμε στην Κύπρο και να μην κουβεντιάζουμε και το Κυπριακό. Εκφράσαμε τη στήριξή μας στις προσπάθειες του Νίκου Αναστασιάδη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μια λύση που θα εδράζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα συνάδει με την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κατάργηση των εγγύησεων και αποχώρηση του κατοχικού στρατού. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε ότι στηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών πάντοτε στη βάση των παραμέτρων που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Βέβαια, είχα την ευκαιρία, συζητώντας τα κρίσιμα αυτά ζητήματα γεωπολιτικής υφής, να εκφράσω και την ανησυχία μου για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα, τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, αλλά και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Υπογράμμισα ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της, όπως αυτά πηγάζουν από τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Μια θέση που πιστεύω αποτελεί θέση και των τριών μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας, ώστε όλες οι γειτονικές χώρες να μπουν σε μια λογική σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και της καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε την ευκαιρία να μας εκφράσει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας και τις ανησυχίες του, τις έντονες ανησυχίες του για τις δοκιμές βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από το Ιράν. Συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, η άποψη που εξέφρασα είναι ότι μία πιθανή ακύρωση της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά, μια πιθανή κατάργηση της συμφωνίας,
πιθανόν να οδηγήσει την περιοχή σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Πράγμα το οποίο δεν θα είναι ωφέλιμο για κανέναν. Ωστόσο, νομίζω ότι οι τρεις χώρες βρισκόμαστε σε μια κοινή αντίληψη σε ό,τι αφορά την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Βρισκόμαστε σε μια κοινή αντίληψη για την ανάγκη να βρούμε τρόπους για την ασφαλή μεταφορά των ενεργειακών πηγών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς τον ευρωπαϊκό χώρο. Και σε αυτή την, και αυτήν την κοινή θέση έχουμε βρει τρόπους και συμφωνούμε να εμβαθύνουμε τη συζήτηση και τη συνεργασία μας προκειμένου το συντομότερο δυνατό να διασφαλίσουμε αυτή την μεταφορά, να βρούμε τρόπους διασφάλισης και να βρούμε τρόπους συνεργασίας που θα διαμορφώνουν ένα δεδομένο σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, σήμερα φεύγω περισσότερο, αν θέλετε, αισιόδοξος από ό,τι ήρθα, ότι η συνεργασία μας προχωράει, έχει στρατηγικό βάθος και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θετικών δεδομένων στην περιοχή. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη φιλοξενία αυτή τη δύσκολη για αυτόν μέρα. Είμαι βέβαιος ότι και τα επόμενα βήματα μετά από την πολύ ουσιαστική σημερινή μας συνάντηση θα είναι σημαντικά και αποφασιστικά. Η επόμενη συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, θα λάβει χώρα στο Ισραήλ. Τόπο ιδιαίτερο για την για το Ισραήλ, όπου από ό,τι μας εξήγησε ο φίλος Μπέντζαμιν, έχει αποτελεί έναν χώρο καινοτομίας. Εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Ισραήλ στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει νέα τεχνολογία. Γι' αυτό ανυπομονώ να έρθω και να επισκεφτώ από κοντά αυτόν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα κάναμε ένα ουσιαστικό βήμα και ότι σύντομα θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Είχαμε συνδεθεί με τη Λευκωσία, ακούσαμε τις δηλώσεις.